Λοιπόν, σε Google ρα τρελά, έτσι, πολύ. Για να βρω τι είσαι, ποιος είσαι και τι κάνεις γενικά, αλλά ειδικότερα σε αυτή την τέχνη που λέγεται ότι χαρακτηρίζεται ως η τέχνη της φυγής. Τέχνη της μετακίνησης μπορείς να πεις ακόμα καλύτερα. Ναι. Είναι να μετακινήσεις στον χώρο σου χρησιμοποιώντας το σώμα σου μόνο και το περιβάλλον σου. Λέτε πολύ συχνά ότι αυτό δεν είναι πολεμική τέχνη. Όχι, δεν είναι πολεμική τέχνη. Ουσιαστικά είναι το αντίθετο. Στις πολεμικές τέχνες, για παράδειγμα, μαθαίνεις να αντιμετωπίζεις μια κατάσταση. Αλλά στο parkour μαθαίνεις να αποφεύγεις μια κατάσταση. Δηλαδή, όταν βρεθείς αντιμέτωπος με 4-5 άτομα που δεν μπορείς να σου αντιμετωπίσεις, είναι καλό να χρησιμοποιήσεις parkour ώστε να μπορείς να ξεφύγεις. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ας πούμε, βρίσκομαι εγώ στο δρόμο τώρα και βρίσκομαι αντιμέτωπη σε μια κατάσταση που πρέπει να, οπωσδήποτε να μετακινηθώ και να φύγω. Αυτό που μπορώ να χρησιμοποιήσω είναι αντί να επιτεθώ, να βρω τον καλύτερο δυνατό τρόπο να χρησιμοποιήσω το σώμα μου για να φύγω. Ακριβώς. Είναι πιο πιθανό να γλιτώσεις αν ξεφύγεις παρά να κάτσεις να αντιμετωπίσεις τώρα 4-5 άτομα και ειδικά κοπέλα που είσαι. Άγγελε, δεν φοβάσαι καθόλου? Πώς δεν φοβάμαι, όλοι φοβούνται. Αν αποφασίσω θεωρητικά ότι ξεκινάω τώρα, σήμερα, μαζί σου, να μάθω parkour, τι πρέπει να έχω κάνει πριν? Δεν χρειάζεται να έχεις κάνει κάτι. Όλοι νομίζουν ότι για να κάνεις parkour πρέπει να είσαι γυμνασμένος ή κάτι τέτοιο. Σίγουρα θα βοηθήσει αν είσαι, αλλά κατά βάση η κίνηση είναι μέσα σου. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι βλέπεις κινούνται κάθε μέρα. Αυτό απλά το εξελίσσεις. Το προπονείς και το καταφέρνεις. Δεν είναι δύσκολο. Και κάθε μέρα όταν το προπονείς γίνεσαι καλύτερος. Θες, δεν θες. Δηλαδή, και αγίμαστε να είσαι σε 1-2-3 μήνες θα έχεις γίνει πιο δυνατή ώστε να τα καταφέρνεις. Κατάλαβες. Και τώρα κάνουν πάρα πολύ. Δηλαδή, υπάρχουν πολλές ομάδες σε όλες τις πόλεις. Ειδικά Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα. Πόσες ώρες προπονείς? Κάθε μέρα κάνω κάτι, γύρω στις 2 με 3 εκεί. Δεν είναι τέχνη, είναι φιλοσοφία. Ωραία, λοιπόν, δηλαδή δεν είναι κάποιο άθλημα όπως το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, στο οποίο ανταγωνίζει κάποιος άλλος. Είσαι εσύ και ο αυτός σου. Ωραία. Οπότε προσπαθείς να εξελίξεις την κίνησή σου και ο μόνος αντίπαλος μπορείς να πεις είναι ο εαυτός σου. Μετακινούμε από εδώ. Εδώ. Αυτό δεν είναι σύντομο και αποτελεσματικό. Έκανες φαρκούρ για να πας εκεί απέναντι, ακριβώς. Πουλής. Τι έχει να πεις? Μ' αρέσει πολύ. Είναι ο πρώτος που έκανε παρκούρ στην Ελλάδα. Από εκεί ξεκίνησαν όλα λοιπόν, παιδιά, από τον Άγγελο. Συγγνώμη, δηλαδή αυτός, ας πούμε. Ρε παιδί μου, είναι αδιανόητο να είσαι κάπου. Ναι. Και να πηδάς από το ένα μέρος στο άλλο. Εγώ δεν υπήρχε περίπτωση. Εγώ δεν μπορούσα να. Ούτε κι εγώ θα μπορούσα να το κάνω. Εγώ σε αυτό το βίντεο πήδηξα από πουθενά προς το πουθενά. Δεν έκανα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή. Κορίτσια κάνουμε. Θα δεις, ρε παιδί μου, είσαι πολύ ανυπόμονη. Έχει και συνέχεια. Τι άλλο δηλαδή? Έχει, κορίτσια κάνουν, γίνεται. Μας, και άλλα πλάνα, μας λέει για μουσική, μας λέει διάφορα πράγματα. Άγγελο Πουλή, ο οποίος έχει άπειρα βιντεάκια στο YouTube. Άπειρα βίντεο, κάνει τη δουλειά μόνο του, μοντάρει τα βίντεό του, έχει μάθει να το κάνει, του αρέσει πάρα πολύ. Ασχολείται με μουσική. Αυτό ασχολείται. Όχι, κάνει προπόνηση. Δεν κάνει κάθε μέρα παρκούρ. Κάνει προπόνηση 2 ώρες την ημέρα. Μπορεί να κάνει και απλώς γυμναστική, ας πούμε. Δηλαδή, για να κρατάει τον. Γιατί κι άλλες ερωτήσεις δεν θέλει να πάμε να τα δούμε? Ναι, εγώ θα τα πω. Θα τα πει ο Άγγελο. Ναι, για πες, Άγγελε. Άγγελε. With a long range weapon or suicide. Εκτός από όλα αυτά τα τέλεια του παρκούρ, τι άλλο κάνω? Λοιπόν, στη ζωή μου αυτή τη φάση ασχολούμαι με παρκούρ πολύ, εννοείται. Βίντεο και μουσική. Μοντάρω τα δικά μου βίντεο επειδή ξεκινώντας το παρκούρ έμαθα να κάνω και αυτό και μου αρέσει. Και επίσης ασχολούμαστε με μουσική. Δηλαδή? Έχουμε ένα group Erasers λέγεται. Είναι μουσική hardstyle, καινούργια φάση. Που δεν... Τι είναι η hardstyle? Style είναι σαν hard trance φάση. Hard trance τι είναι? Για παράδειγμα, κάτι γνωστό όπως ακουστιές το Ivan Buren, αλλά σκέψου σε πιο γρήγορο και πιο hard, ας πούμε. Παίζεται πολύ στην Ολλανδία, Γερμανία, Αμερική, Αυστραλία. Παρκούρι είναι τρέν? Όχι, δεν νομίζω ότι είναι. Γιατί ξεκίνησες να κάνεις παρκούρ? Γιατί ήθελα να κάνω κάτι που με εκφράζει και επειδή έκανα παλιά κάποια άλλα αθλήματα όπως skate κατά βάση 6 χρόνια
Σταμάτησα να το κάνω γιατί βαρέθηκα απλά και ήθελα να βρω κάτι καινούριο. Είδα το parkour και μου κίνησε την περιέργεια. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι και πάρα πολύ εντυπωσιακό για να σε βλέπουν οι άλλοι? Είναι εντυπωσιακό όπως και να το πάρεις. Εννοείται, άμα ξέρεις την κίνησή σου και κάνεις τέτοια πράγματα, φαίνεται εντυπωσιακό. Αλλά δεν είναι ο σκοπός αυτός όταν το κάνεις για να εντυπωσιάσεις κάποιον. Καμία σχέση δηλαδή. Στην αρχή δηλαδή φαντάζομαι ότι ήμασταν δύο άτομα, μας βλέπαν και σε φάση γελάγαν τι κάνουν. Τώρα που ξέρουν όλοι, εντάξει, δεν είναι έτσι. Αλλά το έκανα επειδή μου άρεσε απλά να κινούν. Είσαι και δάσκαλο? Έχουμε κάνει κάποια σεμινάρια, κάποια μαθήματα κατά καιρού σε γυμναστήρια, αλλά τώρα δεν κάνουμε κάτι, όχι. Αλλά άμα χρειαστεί, ναι, εννοείται. Μπορούμε να δείξουμε σε οποιονδήποτε θέλει. Δεν έχεις χτυπήσει ποτέ? Έχω χτυπήσει, αλλά όχι. Πόσο σοβαρά? Όχι, σοβαρά δεν έχω χτυπήσει καθόλου. Χέρι έχουμε σπάσει, πόδι έχουμε σπάσει? Δεν έχω σπάσει τίποτα. Πάλι καλά. Υπάρχει μέρος που κάνετε? Υπάρχουν κάποια στάνταρ μέρη όπως το Κολωνάκι, Σύνταγμα, στην Ερμού κάποια μέρη. Ναι, υπάρχουν πάντως. Από ταράτσα σε ταράτσα και από πολυκατοικία σε πολυκατοικία? Ναι, το κάνουμε και αυτό, αλλά σπάνια. Κατά βάση αυτό είναι κυρίως για να προπονήσεις το φόβο σου, το mental part, κατάλαβες. Ότι περνάς, ας πούμε, από τη μία ταράτσα στην άλλη και κάτι υπάρχει το κενό. Γιατί... Την πρώτη φορά που το έκανες, πώς αισθάνεσαι? Φοβήθηκα, αλλά ήμουν 99 σίγουρος ότι μπορώ να το κάνω και το κατάφερα. Ξέρεις, δηλαδή αυτό το άλμα μπορεί να το έχω σε πιο χαμηλά επίπεδα, η απόσταση ας πούμε 5 μέτρα, αλλά όταν το κάνεις στα 10 μέτρα ύψος, όσο και να είναι, ας πούμε, πας μπροστά, βλέπεις λίγο τρέμουν τα πόδια σου, λίγο φοβάσαι μήπως γίνει κάτι. Αυτό... Γιατί ξέρεις ότι άμα είμαστε... Εδώ εγώ φοβήθηκα σε αυτό, στο κάγκελο. Ουσιαστικά το parkour είναι η τέχνη της φυγής, γιατί προσπαθείς να φύγεις από ένα μέρος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο χρησιμοποιώντας το σώμα σου. Και έχει σχέση με τον μη ανταγωνισμό και με το να εξασκείς το φόβο σου, να μην φοβάσαι. Ναι, όλα αυτά. Εξελίσσεις και τον εαυτό σου γενικά. Και το καλό είναι ότι, και εγώ που το έχω παρατηρήσει, δηλαδή όταν μαθαίνεις να ξεπερνάς τα εμπόδια στον δρόμο σου κάθε μέρα, όπως αυτό το κάγκελο πριν που δοκίμασες. Το κάνεις και στη ζωή σου. Το κάνεις ζωή σου γιατί θες να το κάνεις. Δεν γίνεται. Έτσι έχεις μάθει. Ναι, γι' αυτό γίνεται τρόπο ζωής τελείως. Νομίζω ότι θέλω να ξεκινήσω παρκούρ. Αυτό με τη μουσική που είπε, τι ήτανε? Είναι hardstyle music. Πραγματικά δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Εγώ το έψαξα. Πώς αλλά λέγεται? Hardstyle. Hardstyle, τι ναι. Τι μου λες, τέλει. Επειδή το ψάξαμε και εμείς ενδιαφερθήκαμε να μάθουμε. Δεν ενδιαφέρεστε κι εσείς να δείτε τι είναι hardstyle music? Ναι, δεν ναι. Ενδιαφέρεσαι? Όχι, ενδιαφέρομαι. Είναι new, brand new ή είναι κάτι Όχι που... brand new, αλλά είναι σχεδόν new. Για τους παρκουρίστες? Όχι, για όλους. Γενικό. Ναι. Καμία σχέση με το παρκούρ. Άλλο πράγμα. Πώς λέγεται, είπαμε? Hardstyle music. Με μπέρδεψες. Πάμε να το δούμε. Γίνεται χαμός σε αυτά τα πάρτι. Καλά, τι ήταν αυτό? Εγώ θα πήγαινα, ας πούμε, σε ένα τέτοιο πάρτι έξω να γίνει, να αρχίζω να χορεύω, να μου φύγει όλο το άγχος, ας πούμε, και η κακή διάθεση. Καταρχάς να πούμε ότι όση ώρα βλέπαμε το βίντεο, ανακαλύψαμε και βρήκαμε πρώην συμμαθητή του Άγγελου, τον Αλέξανδρο. Ο οποίος μας είπε ότι πήγαινε σε τέτοια πάρτι με τον Άγγελο όταν ήταν 99.000. Δηλαδή, πριν 13 χρόνια. Δηλαδή χαμός γενικότερα. Συγγνώμη, εμείς αυτά 13 χρόνια δεν ξέρουμε τίποτα για αυτό το πράγμα. Γιατί εμείς πριν 13 χρόνια παίζει να πηγαίναμε και πρώτη γυμνασίου με το Ζόρι, το λέω. Ναι, παιδί μου, αλλά και τα παιδιά πρώτη γυμνασίου πήγαιναν, αλλά ήξεραν. Πρώτη γυμνασίου και κάνετε τέτοια πάρτι, δεν τρέπεστε? Μήπως πρέπει να ενημερωθούμε. Πρέπει να ενημερωθούμε, αλλά εγώ λέω.